106,2, 18 λεπτά και μετά τις 11. Καλημέρα σε όλους και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί αυτή τη στιγμή δεν είμαι μόνη μου στο στούντιο. Στην παρέα μου έγινε ο Κωνσταντίνος Κίντζιος, ο οποίος είναι υπεύθυνος στρατηγικής ανάπτυξης του Regeneration, και μαζί του είναι και η Δέσποινα Πολυζωίδου. Σωστά το είπα, έτσι? Ναι, ναι. Η οποία θα μας πει για τη δική της προσωπική ιστορία. Γιατί, Δέσποινα, εσύ βρήκες δουλειά μέσω του προγράμματος Regeneration, έτσι δεν είναι? Σωστά. Ωραία, θα πάμε σε αυτό σε πάρα πολύ λίγο. Ωστόσο, εγώ θέλω να σας πω σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε τι είναι το Regeneration, με πολύ απλά λόγια, και μετά ο Κωνσταντίνος θα μας εξηγήσει λίγες περισσότερες λεπτομέρειες. Το Regeneration είναι ένα πρόγραμμα απασχόλησης νέων πτυχιούχων για επαγγελματική σταδιοδρομία στη χώρα μας και απευθύνεται σε νέους μέχρι 29 ετών, από ό,τι ξέρω, με στόχο την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας και του brain drain, παιδιά, το οποίο σημαίνει... Προσλαμβάνεσαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, που σημαίνει η διαρροή ταλέντων στο εξωτερικό. Αυτό που λένε η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της, αυτό που λένε, έτσι. Πες μας λίγα λόγια για το Regeneration, Κωνσταντίνε, και πώς δημιουργήθηκε αυτή η ιδέα, σε ποιους νέους απευθύνεται, τι προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν. Ωραία. Πού σας βρίσκουμε? Τέλεια. Ευχαριστούμε. Είμαστε δεύτερη φορά στο MAD, οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φιλοξενία. Είμαστε ένα πρόγραμμα το οποίο γιορτάζουμε τα 5 μας χρόνια. Έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα να βρούμε εργασία σε 1.100 νέους πτυχιούχους, σε περισσότερες από 400 εταιρείες σε όλη την Ελλάδα. Και όλο αυτό ξεκίνησε σε ένα εγχείρημα προκειμένου να μπει ένα ανάχωμα στο brain drain, στη διαρροή ταλέντων στο εξωτερικό. Πάνω από 250.000 νέοι πτυχιούχοι έχουν φύγει στο εξωτερικό. Οπότε προσπαθήσαμε να βάλουμε ένα ανάχωμα, το έχουμε καταφέρει. Παντρεύουμε την αγορά εργασίας με τους νέους πτυχιούχους. Ένας νέος πτυχιούχος που είναι μέχρι 29 ετών και έχει από 0 έως 3 χρόνια προϋπηρεσίας μπορεί να κάνει αίτηση στο πρόγραμμα προκειμένου να περάσει μια διαφανή αξιολόγηση, μια εκπαίδευση και μετά χέρι-χέρι να πάμε μέσα σε αυτές τις 400 εταιρείες που έχουμε ήδη και να τους βρούμε δουλειά. Γιατί το θέμα είναι. Υπήρξε και η Δέσποινα που είναι σήμερα εδώ πέρα μαζί μας. Ακριβώς. Να μας πει λίγο και η Δέσποινα, εσύ πώς απευθύνθηκες στο Regeneration, από πού έμαθες για το Regeneration και πώς σε βοήθησε σήμερα, πόσο πολύ έχει αλλάξει τη ζωή σου όλο αυτό? Εγώ αρχικά ήμουνα στο εξωτερικό και μόλις είχα τελειώσει το μάστερ μου. Γύρισα λοιπόν πίσω στην Ελλάδα, έμαθα τελείως συγκυριακά από μια γνωστή μου για το Regeneration, τις πρώτες μέρες μάλιστα που είχα γυρίσει. Έκανα αίτηση και κάπως έτσι ξεκίνησε και εμένα το ταξίδι μου ως φιναλίστ του 5ου τότε κύκλου. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δουλεύεις εδώ στην Ελλάδα? Δουλεύω. Έχω πάει ήδη στη δεύτερη μου δουλειά. Δηλαδή, πέρασα 1,5 χρόνο στην πρώτη μου δουλειά που μου βρήκε το Regeneration και πλέον έχω περάσει τη δεύτερη. Οπότε, σαν να λέμε, είσαι μια ζωντανή διαφήμιση συσταγωγικά του Regeneration. Ένας άνθρωπος που απευθύνθηκε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν είσαι καν στο εξωτερικό. Έχεις γυρίσει πίσω εδώ στην Ελλάδα και δουλεύεις κανονικότατα. Και έχω γυρίσει για τα καλά. Έχεις γυρίσει για τα καλά. Πότε ξεκινάνε νέες αιτήσεις και πού απευθύνονται οι νέοι για να σας βρουν και να πάρουν τη βοήθεια που χρειάζεται? Σημαντικό να πούμε ότι όποιος κάνει αίτηση δεν πληρώνει τίποτα. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι μη κερδοσκοπικό, άρα δεν χρειάζεται να εκταμιεύσει ούτε ευρώ. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή ένα κύκλος αιτήσεων που τρέχει αυτή τη στιγμή, το οποίο αφορά συγκεκριμένα ανθρώπους και πτυχιούχους που θέλουν να ασχοληθούν με data science. Και ο επόμενος μεγάλος κύκλος προγράμματος ξεκινάει στις 2 Οκτωβρίου με 6 ακαδημίες, 4 στην Αθήνα και 2 στη Θεσσαλονίκη. Οπότε 2 Οκτωβρίου μπορεί να μας βρούνε regeneration.gr, στα social media Facebook, LinkedIn και Instagram. Θα έχουν όλη την ενημέρωση εκεί. Οπότε πτυχιούχοι, γονείς κτλ. Διαδώστε μήνυμα και είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε αιτήσεις από 2 Οκτωβρίου και πάλι. Τέλεια. Spread the word, παιδιά. Και είναι ένας τρόπος, γιατί μιλάμε για ενεργεια, μιλάμε για την Ελλάδα που δεν έχει ευκαιρίες για τους νέους ανθρώπους. Όμως τελικά υπάρχουν κάποια προγράμματα. Όπως είναι το δικό σας, που όχι απλά βρίσκουν δουλειά και διαπρέπουν στον τομέα που έχουν επιλέξει. Θέλει τρόπο, δεν θέλει κόπο αυτό. Θέλει μεθοδικότητα, θέλει συνέπεια, μια πειθαρχία ενδεχομένως, για να πάμε όλοι μαζί λίγο πιο μπροστά. Υπάρχουν ευκαιρίες στην Ελλάδα, δεν χρειάζεται να θεωρούμε ότι πρέπει να φύγουμε στο εξωτερικό για να βρούμε το μέλλον μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολλά συγχαρητήρια για αυτή την πρωτοβουλία, γιατί είναι και μη κερδοσκοπικό. Κερδοσκοπική πρωτοβουλία. Ναι, μια μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συγχαρητήρια και καλή συνέχεια στο έργο σας. Αυτό έχω να πω. Ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Regeneration.gr μου είπες, έτσι. Ακριβώς. Μπείτε, παιδιά, να τσεκάρετε πληροφορίες, να δείτε ό,τι σας ενδιαφέρει και να απευθυνθείτε και στα social media, μιας και είναι το κομμάτι της εποχής μας ούτως ή άλλως. Εκεί θα είναι οι άνθρωποι του Regeneration να σας λύσουν κάθε απορία. Απαντάμε σε όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε και Δέσποινα. Καλή συνέχεια σε αυτό το πάρα πολύ ωραίο έργο, Κωνσταντίνε, και καλή σταδιοδρομία, Δέσποινα. Ευχαριστώ πολύ. Και σε σένα.